ο άνθρωπος πάνω στη γη χρονολογείται εκατομμύρια χρόνια. Πώς διαβίωνε, πώς ζούσε. Οι κριτικοί όλα αυτά τα χρόνια της μακραίωνης ιστορίας τους προσπαθούν να επιβιώσουν αξιοποιώντας αυτά που τους έχει δώσει απλόχερα ο Θεός. Τα άγρια χόρτα είναι ένα δώρο της φύσης στον άνθρωπο. Λες και ήταν από το Θεό να σπείρει τον κάμπο χόρτα, να τρώει ο κόσμος και το λάδι. Και στροφόταν οι άνθρωποι. Μέσα σε μια σπιθαμή γης βλέπουμε ότι έχουμε μια μαγειριά από διάφορα χόρτα. Και αυτό είναι ο πλούτος της Φλωρίδας της Κρήτης μας. Υγεία. Τα άγρια χόρτα είναι υγεία. Για να διατηρήσουμε αυτό το πλούτο που βρήκαμε παραδοσιακά από τους δικούς μας ανθρώπους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε θεμητές μεθόδους συλλογής. Θεωρείται τώρα πια η παραγωγή, ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε τα τρόφιμα, την κύρια αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας παγκοσμίως. Κάποιοι άνθρωποι που είναι εκατομμύρια χρόνια είχαν μάθει το φυσικό, δηλαδή τι πιο φυσιολογικό είναι να τρώμε μέσα από την αλυσίδα της ζωής.